το 2015 αρχίζει η εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι επειδή οι επιδοτήσεις θα πάνε στις εκτάσεις πια, το ίδιο θα συμβεί και με τους κτηνοτρόφους. Μέχρι τώρα οι κτηνοτρόφοι δήλωναν εκτάσεις που είτε τους παραχωρούσε ο Δήμος, ο οποίος διαχειριζόταν τις εκτάσεις αυτές τις δημόσιες για λογαριασμό του κράτους, είτε ήταν ιδιωτικές. Αυτές που ήταν ιδιωτικές δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, εφόσον έχει βέβαια τοπογραφικό και εφόσον έχει κάνει και διαχείριση σχεδίου βόσκησης ο ιδιώτης. Για τις δημόσιες εκτάσεις πρέπει να καταγραφούν από την αρχή, να εντοπιστούν δηλαδή οι νέοι βοσκότοποι. Γιατί? Γιατί μπήκαν περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα νέα που δεν υπήρχαν πριν, γιατί αποδέχτηκε η κοινότητα ένα αίτημα που το είχαμε κάνει χρόνια τώρα για να μπαίνουν μέσα και οι ξυλώδεις και οι θαμνώδεις εκτάσεις. Μπαίνουν αυτά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα νέα και αυτά μαζί με τα άλλα, τα παλιά, πρέπει να εντοπιστούν. Δηλαδή ποια είναι δάσος, ποιο είναι βοσκότοπος. Αφού εντοπιστούν σε επίπεδο νομού, θα κατανεμηθούν από εκεί και πέρα στους δήμους και οι δήμοι θα τα κατανείμουν κτηνοτρόφους με βάση το ζωικό κεφάλαιο που έχει ο καθένας. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι έχω 500 πρόβατα και έχω βοσκότοπο, ζητάω 1500. Θα ζητήσεις, θα σου δώσουν βοσκότοπο τα 500 ας πούμε πρόβατα, η γίδια, με βάση το τι δυνατότητα έχει ο βοσκότοπος να θρέψει. Δηλαδή μπορεί να είναι 1,2 η ζωική μονάδα. Μία ζωική μονάδα είναι 6,5 πρόβατα. Λέει τα 6,5 πρόβατα στα 10 στρέμματα, ας πούμε στο εκτάριο. Με βάση αυτά λοιπόν θα σου δώσουν το βοσκότοπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια δουλειά που δεν είχε γίνει εδώ και 5 χρόνια. Και να γίνει άμεσα. Μέχρι το Μάη, λέει ο νόμος, θα πρέπει να έχουμε εντοπίσει τους βοσκότοπους, να τους έχουμε ξεχωρίσει σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους, δηλαδή αυτούς που μπορούν να βοσκήσουν τα ζώα και σε αυτούς που δεν μπορούν να βοσκήσουν τα ζώα, είτε για την εδάση είτε για την οτιδήποτε άλλο. Να έχει γίνει κατανομή στους δήμους και να γίνει κατανομή από εκεί και πέρα στους παραγωγούς, στους κτηνοτρόφους. Εμείς καταθέσαμε σαν Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θεωρούμε ότι είναι άρτιο. Τέλειο. Και είπαμε στο Υπουργείο, σε συνεργασία οι περιφέρειες με τα μέλη μας συνεταιρισμούς που διαχειρίζονται το ΟΣΔΕ και έχουν την τεχνογνωσία, να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλει ο νόμος. Μετά από 2 συσκέψεις που έγιναν, ο Υπουργός αποφάσισε και συγκρότησε μία επιτροπή στην οποία μετέχουμε και εμείς και λέει ότι θα το κάνει το Υπουργείο με τις περιφέρειες. Εμάς μας ανακούφισε από μια μεριά, γιατί θα αναλαμβάναμε ευθύνες τις οποίες δεν τις έχουμε στο κάτω-κάτω. Το κράτος έχει τις ευθύνες. Θα είμαστε κοντά, θα παρακολουθούμε και θα βοηθάμε έτσι ώστε να γίνει αυτή η δουλειά πολύ γρήγορα και οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να πάρουν τις επιδοτήσεις. Για το στοίχημα αυτό είναι. Να μπορούν δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν δοθεί δικαιώματα στους κτηνοτρόφους, αφού τους έχουν κατανεμηθεί οι βοσκότοποι με βάση τα ζώα που έχει ο καθένας μας, και να μπορούν να πάρουν και την προκαταβολή που δίνεται τον Οκτώβριο.